είμαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε καλά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο του φετινού vlog μας. Φορώ τη γιορτινή μου την μπλούζα. Είμαστε στην παραμονή των Χριστουγέννων. Να μας τα πείτε. Καλημέρα να έρχονται κι άνοι, κι αν είναι ορισμός αυτούς που τη θεία γέννηση. Να μπω. Να μπω στ' αρχοντικό σας Χριστουγεννάτε σήμερα. Πού δεν το κόστο το καμπανάκι? Βλέπτικο όλοι ουρανία γαλώντες. Χαίρε. Ήρθανε για τα κάλαντα τα παιδάκια και με κόψανε λοιπόν, οπότε έχω βάλει και τον μπουφάν μου. Πάμε να κάνουμε κάποιες τελευταίες αγορές για το αυριανό τραπέζι. Κάποια λαχανικά που τα άφησα για τελευταία στιγμή να μην μαραθούνε. Και κάποια λουλουδάκια που θέλω, αλλά θα τα κάνουμε εδώ στη γειτονιά. Γιατί φοβάμαι να πάω σε σούπερ μάρκετ, θα πάω εδώ σε φρουταγορές κλπ. Φύγαμε, Αλέξανδρε! Πάμε. Βγήκαμε, πήραμε το γκί μας για να στολίσω, θέλω τα πιάτα. Θέλω, αύριο θα καθίσω να κόψω κομματάκια, να τα πλύνω και να τα βάλω στα πιάτα μας. Για μορφιά βέβαια πρέπει να προετοιμάσω ότι αυτά τσιμπάνε πάρα πολύ, δεν το θυμόμουν ότι τα γκί τσιμπούσανε τόσο πολύ. Και ακούμπησα ένα την ώρα που το έφτιαχνα και τσιμπήθηκα για τα καλά. Οπότε πρέπει να τους προετοιμάσω. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο νομίζω το πιάτο μας αύριο. Θα καθίσω να τα φτιάξω από σήμερα το βράδυ. Να έχω το τραπέζι σήμερα έτοιμο. Και αύριο απλά να έχω τα μαγειρέματα και να ντυθούμε, να ετοιμαστούμε, να φτιαχτούμε έτσι να είμαστε όμορφοι χριστουγεννιάτικες μέρες. Εδώ έχω βγάλει τώρα το σίδερο για να κάνω τις πετσετούλες μας. Θα τις κάνω όπως πέρυσι τα δεντράκια, λέω, για να τις έχω πλημμένες έτοιμες. Απλά έχουν τσελακωθεί. Έχω και την ποδιά μου, τη χριστουγεννιάτικη, την οποία την πήρα φέτος. Γράφει και Merry Christmas. Και το τραπεζομάντιλο αυτό που είχα βρει πέρσι που σας είχα πει, που είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ κομψό, είναι απλό και έχει απλά αυτή τη λεπτομέρεια στο πλάι και μου αρέσει πολύ για αυτές τις ημέρες, οπότε ξεκινάω το σιδερό. Thank you.
καταλάβετε, ξανά έκανα ένα μπανάκι σήμερα. Έκανα και τον Αλέξανδρο ένα μπανάκι, έτσι λίγο να φρεσκαριστούμε. Να είμαστε πιο. Βασικά τα μαλλιά μου ήθελα να είναι πιο φρεσκαρισμένα για τα Χριστούγεννα, να μπορώ να τα χτενίσω κι εγώ πιο εύκολα. Και έχω κάνει μια καλή σχετικά προεργασία. Θέλω να κάνω και μια προεργασία στα μαλλιά μου, να τους κάνω λίγο φορμάρισμα για να τα έχω αύριο πιο έτοιμα, να είναι πιο έτοιμα τα μαλλιά μου για αύριο που θα τα χτενίσω. Αλλά δεν έχω αποφασίσει και τι χτένισμα θα κάνω. Έχω φτιάξει τα πάντα όσα πρέπει να μπουν πάνω στο τραπέζι, σιδερώματα, ποτήρια, πιάτα. Αυτά τους έκανα και ένα φρεσκάρισμα, γιατί τα έχω σε ένα ντουλάπι κλεισμένα, αλλά ήθελα έτσι να φρεσκαριστούν. Και το βράδυ που θα έρθει ο Κανάκης να με βοηθήσει να μεταφέρουμε λίγο το τραπέζι, να μπει στο κέντρο του σαλονιού για να μπορέσω να το φτιάξω, να το έχω από σήμερα έτοιμο, να έχω αύριο μόνο. Θέλω αύριο με το που ξυπνήσω να βάλω κατευθείαν το αρνάκι στο φούρνο και να καθίσω να φτιάξω εμένα, να περιποιηθώ εμένα και τον Αλέξανδρο, λίγο τα μαλλιά μου, να βαφτώ, να ντυθώ, έχω βγάλει και τα ρούχα που θα φορέσω αύριο, να κάνω και τον Αλέξανδρο. Να είναι και αυτός έτσι έτοιμος και μετά να βάλω την ποδιά μου και να ασχοληθώ μετά τις κούζινες, να φτιάξω αλάτα, να φτιάξω το σουφλέ, να τα φτιάξω όλα αυτά. Και παιδιά, ανυπομονώ πάρα πολύ να έρθει αυριανή ημέρα. Και ανυπομονώ γιατί από το πρωί έχω μπει πάρα πολύ έντονα στο κλίμα των Χριστουγέννων. Έχω πολλά χρόνια να ζήσω τόσο έντονα το κλίμα των Χριστουγέννων και έχω ανάγκη αυτή τη χαρά που νιώθω μέσα. Πραγματικά την είχα ανάγκη, γιατί ξέρετε, γιατί την είχα ανάγκη. Δεν ήταν και εύκολη αυτή η περίοδος του vlog μας και λίγο πριν, σας έχω πει. Οπότε έτσι νιώθω πάρα πολύ όμορφα που μπήκα στο κλίμα των Χριστουγέννων και το πλάνο είναι Θεός τραβώ για ακόμα μία φορά, τώρα τραβώσα την άλλη. Τέλος πάντων νιώθω πάρα πολύ ωραία που επιτέλους ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά, hey! Σήμερα δεν έχω να κάνω κάτι άλλο πέρα από το να ψιλομαζέψω, να μην έχω και το μάζεμα αύριο. Το τραπέζι μας έχει σχεδόν φτιαχτεί. Θέλω ακόμα να φτιάξω, θα σας δείξω στο αυριανό βίντεο τα πλάνα από το τραπέζι. Τελικά δεν έκανα το δεντράκι στις πετσέτες, το έκανα λίγο πιο απλό, γιατί ήθελα να βάλω γκί στα πιάτα φέτος, να τα διακοσμήσω με γκί. Οπότε είπα να μην το παρακάνω και με δεντράκι, πως είχα κάνει πέρσι και με... τέλος πάντων. Τα φαγητά έχω κάνει έτσι μια προεργασία. Έχω βράσει και τις πατάτες και αύριο θα τις τσιγαρίσω και θα τις βάλω στο φούρνο μετά μαζί με το κρέας όταν θα έρθει η ώρα. Τι άλλο, δεν ξέρω. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σήμερα πραγματικά είμαι όλη την ημέρα στο κλίμα των Χριστουγέννων και περίμενα πώς και πώς να έρθει η αυριανή ημέρα. Να έτσι μαζευτούμε οικογενειακά, να το ευχαριστηθεί εδώ και ο Αλέξανδρος που θα είμαστε. Τέλος πάντων, αυτοί οι λίγοι που θα είμαστε. Και το νούμερο 24 και τελευταίο από το κουτάκι της Lancôme είναι ο Zenifique ο ορός. Πολύ ωραίος ορός, να ξέρετε, τους καλύτερότερους. Οπότε θα σας αφήσω που εδώ η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Να πάω κι εγώ να βάλω τις κρεμούλες μου και να ξαπλώσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, για να είμαι ξεκούραστη αύριο, γιατί θέλω να ξυπνήσω από τις 8, να είμαι έτοιμη, να ετοιμαστώ εγώ νωρίς
Και μετά να έχω όλο το χρόνο μπροστά μου να μην αγχωθώ καθόλου για το φαγητό. Δηλαδή θέλω μέχρι τις 10 να είναι και το σπίτι έτοιμο και εγώ έτοιμη. Και 10 η ώρα να ασχοληθώ με το φαγητό μέχρι και τις 2 περίπου που έχουμε πει ότι θα φάμε. Αυτά λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι αύριο την ημέρα των Χριστουγέννων.